Όσοι μας αγαπούν, μας δίνουν το καλύτερό τους. Αυτό είναι η δύναμή μας. Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας. Το καλύτερο στη διατροφή μας. Νόμιζα ότι έβαλες ηλεκτρική σκούπα, έτσι όπως ακούω το μίξερ. Λέω, θα μας καθαρίσει κιόλας σήμερα μια χαρά. Γιώργη μου. Γεια σου, Χριστιανά. Τι κάνεις, είμαι μια καλά. Χαρά, δόξα τω Θεώ, εσύ, στις ομορφιές σου όπως πάντα. Σε ευχαριστώ. Τα λουλούδατα που σ' αρέσουν. Ναι, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα μας κάνει σήμερα, τι καλό θα μας κάνει σήμερα. Λοιπόν, Χριστιανά μου, σήμερα παρέα με την εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης, όπως και κάθε Πέμπτη εξάλλου, θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι ένα απλό, ωραίο, γευστικό κέικ. Μοιάζει σαν πίτα με πολλά αρώματα και μέλι. Έχεις έτοιμο? Έχω έτοιμο μπροστά σου. Αλήθεια. Μπράβο, ρε Γιώργο, θα το δοκιμάσω όμως. Τι ωραίο τραγούδι είναι εδώ. Κατέβαλη. Το πιένεις έτσι. Όπως κι αν είσαι σ' αγαπώ. Να πάνε κάποιο το φαρμάκι. Σας είναι πολλά αυτό μας όλοι. Υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Το βλέπω τσιγρό το κέικ μας μέσα. Θα σας εξηγήσω ακριβώς για ποιο λόγο είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε λοιπόν 4 κουταλιές της σούπας Country Life βούτυρο αλατισμένο σε θερμοκρασία δωματίου. 120 γραμμάρια μέλι, 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 200 γραμμάρια στραγγάτο γιαούρτι αυθεντικό Χαραλαμπίδης Κρίστης, αυγό ένα φλιντζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και συνεχίζουμε με ένα κουταλάκι του γλυκού ginger, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού τριμμένο γαρίφαλο, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο και ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Αυτά είναι τα υλικά μας, Χριστιανά μου. Έχουμε ρίξει εδώ στον κάδο του μίξερ το Country Life μαζί με την ζάχαρη και θα το χτυπήσουμε έτσι καλά να φρατέψει. Λοιπόν, αυτό το κέικ πραγματικά μυρίζει υπέροχα. Και ο λόγος, όπως έχετε καταλάβει στην κάρτα με τα υλικά, είναι ότι υπάρχουν αυτά τα υπέροχα μυρωδικά μέσα. Κόψε χαρτί που ζαμί για να το πιάσεις. Τι να κάνω? Χαρτάκι. Α, κάτω. Λοιπόν, ή κατάχει να, αλλά νομίζω χαρτί είναι καλύτερα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, στον κάτω του μίξερ και με το σύρμα θα χτυπήσουμε το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου μαζί με τη ζάχαρη. Αυτό το κέικ είναι υγρό, δηλαδή μπορείτε να το ψήσετε σε στρογγυλόντα ψυχριστιανά μου για να μοιάζει κάτι σαν πίτα. Αλλά επειδή έκανα αρκετές πίτες στον τελευταίο γιορτά, δεν μπορώ να το ρομπάσω κέικ. Καταλάβες. Λοιπόν. Γι' αυτό, επειδή έχει μέσα μέλι. Κύριε, λες. Λοιπόν, έχει μέσα μέλι, γι' αυτό είναι τόσο υγρό. Δοκίμαστο όμως. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε ρίξει, όπως είχαμε πει πιο πριν, το βούτυρο και τη ζάχαρη. Θα συνεχίσουμε εδώ με το γιαούρτι στραγγάτο αυθεντικό Χαραλαμπίδης Κρίστης. 200 γραμμάρια είναι ακριβώς αυτό το κασιδάκι. Τι σου λέει, δεν είναι ωραίο? Λέει πολλά. Δεν είναι ωραία που υπάρχει αυτή η κρούστα εξωτερικά και μέσα είναι υγρό? Είναι τέλειο. Χαίρομαι που σου άρεσε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Θα ρίξετε μέσα το στραγγάτο αυθεντικό Χαραλαμπίδης Κρίστης και θα συνεχίσουμε να χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα. Εμείς λόγω του τηλεοπτικού χρόνου θα χτυπήσουμε λίγο πολύ παραπάνω. Πολύ χριστουγεννιάτικο, ναι. Ήθελες μυρωδιές. Σε θυμίζει λίγο τη φάνο ρόπιτα, λίγο, όσο πατάει γάτα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, χτυπάμε και το γιαούρτι μαζί με τα υπόλοιπα υλικά μας. Μετά θα ρίξετε μέσα. Είναι και light. Light, ναι. Γιατί στην ουσία τρεις κουταλιές ζάχαρη. Εσύ το υπόλοιπο είναι μέλι, εντάξει, και το μέλι είναι λίγο παχυντικό, αλλά όχι όσο η ζάχαρη. Λοιπόν, θα ρίξετε μέσα και το αυγουλάκι, φρέσκο αυγουλάκι, μέσα στο μίξερ μας, το οποίο θα βοηθήσει να δώσει έτσι λίγο όγκο στο κέικ μας. Θα χτυπήσετε και αυτό. Να το εδώ. Εντάξει, υπόψη σας ότι θέλω. Τραγουδάρα. Χριστιανά μου, να πούμε στους τηλεθεατές μας όμως ότι το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη το θέλουμε περίπου 6 λεπτά να χτυπιέται. Θέλουμε έτσι να είναι αφράτο ωραίο, εντάξει. Λοιπόν, θα σταματήσουμε το μίξερ εμείς. Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εύκολο. Και γιατί όχι, με λίγη ζάχαρη άχνη από πάνω και λίγα χριστουγεννιάτικα γαρνιτούρες να μοιάζει σαν χριστουγεννιάτικο. Λοιπόν, θα ρίξουμε μέσα όλα τα μυρωδικά μας. Δηλαδή, το γαρίφαλο, το μοσχοκάριδο μας, την κανέλα, τον τζίντζερ, τέλεια, τα οποία θα δώσουν ωραίο άρωμα
στο κέικ μας. Ωραία. Θα ανακατέψετε εδώ. Εν τω μεταξύ, Χριστιανά μου, προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 170 στις αντιστάσεις. Πάνω κάτω. Μπράβο, πάνω κάτω. Γιατί θα ψήσουμε εκεί περίπου για μία ώρα. Θα βάλουμε μέσα μαχαιράκι, θα ελέγξουμε ότι όλα είναι καλά και βγάζουμε έξω. Οι αντιστάσεις είναι μία γραμμή πάνω, μία γραμμή κάτω. Πολύ σωστά, Χριστιανά μου. Λοιπόν, σταματάμε το μίξερ. Συνεχίζουμε εδώ με το μέλι μας, το οποίο θα δώσει αυτή την υγρασία μέσα σε αυτό το κέικ. Αν θέλετε περισσότερη γλυκάδα, μπορείτε να προσθέσετε ακόμα μία κουταλιά. Γιατί να σας πω την αλήθεια, αυτό που δοκιμάζει τώρα η Χριστιανά έχει λίγο περισσότερο. Τι πράγμα, μέλι. Μέλι. Γιατί? Ήθελα να δώσω έτσι λίγο περισσότερη γεύση. 120 γραμμάρια είναι η συνταγή. Αν θέλετε τώρα να το πάρετε 150, 160, δεν είναι. Εσύ πόσο έβαλες αυτό? Εκεί έχω βάλει 150, 160 περίπου. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ το χτύπημα. Μα κοίταξε ότι αρχίζει και μυρίζει από το μίξερ. Λοιπόν, τέλος, θα ρίξουμε μέσα τα στερεά μας. Δηλαδή, το αλεύρι μας και το baking powder μας. Δεν έχω αφήσει τίποτα. Φάει, Χριστιανά μου, όσο θέλεις. Ό, το έχω τσακίσει το κομμάτι. Χαίρομαι που σου άρεσε και είναι και πανεύκολο να γίνει. Λοιπόν. Έχεις κάποια ιστοσελίδα που... Τι μου είπε, έχω κατά μπορούσα να το βρω. Αν έχεις κάποια ιστοσελίδα. Α, πολύ σωστός. Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε περισσότερες συνταγές δικές μου, μπορείτε να επισκεφτείτε το website μου www.giorgoserotocrew.com, τη σελίδα μου στο facebook Γιώργος Ερωτοκρίτου Chef de Cuisine και στο instagram Γιώργος Έρω. Ειλικρινά λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο, αυτή έτσι η μυρωδιά και η γεύση από το μοσχοκάριδο, ναι, τον ginger, είναι πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που σου άρεσε, Χριστιανά μου. Λοιπόν, θα πάρετε ή στρογγυλόν ταψίν ή ορθογώνιον ταψίν ή ό,τι γουστάρετε τέλος πάντων. Θα το βουτυρώσετε. Τι? Αυτή η πιατέλα που τη θυμάμαι δεν είχε στάν. Η στρογγυλή. Όχι, εγώ τα κάνω αυτά, Χριστιανά μου, αφού με ξέρεις. Λέω κι εγώ, γουστάθηκε. Μου αρέσει έτσι εδώ ο πάγκος μας να είναι, ναι, πλούσιος. Λοιπόν, θα πάρετε μία φόρμα αντικολλητική, όποια θέλετε εσείς, είτε πυρέξ, είτε κανονική φόρμα για κέικ. Θα βουτυρώσετε και θα αλευρώσετε ελαφρώς, σταματάτε το μίξερ, θα βγάλετε το μείγμα σας. Γιώργο μου, γιατί εννοώ που τυρώνουμε, αλευρώνουμε κιόλας? Ο λόγος είναι για να μην μας βγει τηγανιτό που λέμε. Δηλαδή, αν αφήσουμε μόνο το πούτυρο μέσα, το κέικ γύρω-γύρω θα αρχίσει να τηγανίζεται από τη θερμοκρασία. Ενώ αν βάλουμε κάτι στερεό όπως το αλεύρι, δεν θα κάνει αυτό το πράγμα και θα βοηθήσει στο να ξεκολλήσει καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν. Να το μείγμα μας εδώ, το βγάζουμε έξω, ανακατεύουμε, βάλαμε όλα τα υλικά γιατί δεν το έχω πολύ λίγο στο σύνδεσμο. Να σου πω, το φωτογράφησες λοιπόν, ή να ξεκινήσω, ναι, να το κόβω. Ναι, το φωτογράφησα, ήξερα τι. Λοιπόν, θα το ρίξετε μέσα στη φόρμα, με μια σπάτουλα έτσι να μαζέψετε καλά από τον κάδο. Εντάξει, τώρα το βλέπετε λίγο πιο σφιχτό γιατί είναι αυτό που σας είπα. Εμείς θέλουμε να αφρατέψει καλά ο βούτυρος με τη ζάχαρη, όπως έχουμε πει και πιο πριν, 5 με 6 λεπτάκια. Και θα καλύψετε όλη την επιφάνεια. Τέτοια φόρμα περίπου πηγαίνει μέχρι τη μέση, Χριστιανά μου. Ωραία. Γιατί θα φουσκώσει και ελαφρώς. Εσύ με τι το κόψες? Με μαχαίρι. Α, έχει... Δεν βρίσκω. Με ψαλίδι. Λοιπόν, θα χτυπήσετε τη φόρμα, θα βάλετε μέσα στο φούρνο, όπως έχουμε πει και πιο πριν στους 170 στις αντιστάσεις, Χριστιανά μου, για μία ώρα ακριβώς, αφού το ελέξετε με ένα μαχαιράκι και βγαίνει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα που είναι σαν μια ωραία χριστουγεννιάτικη πίτα. Μίλα και εσύ κάτι και παρέθηκα να μην το... Μα τι κόβω εδώ, δεν βλέπεις, είναι η ερωτελεστία. Τα αστεράκια τρώγονται από πάνω, δεν ναι, εγώ το έχω γαρνίρι, Χριστιανά μου, με ζάχαρη νάχνη, έχω βάλει ένα ρόσμαρι και αστεράκια σοκολατένια. Μα κοιτάξτε εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο, ειλικρινά. Να κεράσουμε και στα παιδιά. Βεβαίως, μα γι' αυτό το κόβω, για να κεραστεί όλος ο κόσμος εδώ. Εξαιρετικό, Γιώργο μου, είναι πανεύκολο. Μεταξύ σου πάει πάρα πολύ μαζί με το φόρεμα. Κράτα το έτσι, θέλω να σε δω λίγο. Κράτα το. Μα κοίταξε, παιδιά, δεν είναι σαν. Όχι να κοπείς. Παναγία μου. Δεν είναι σαν πίνακα, τη πάει πάρα πολύ το. Ναι. Μισό λεπτό, μήνε. Άρεσες μου πάρα πολύ. Θα σε κάνω φωτογραφία. Με το κέικ, ναι, άρεσες μου πάρα πολύ. Εδώ πάρα πολλά. Όχι, γύρισε από τον θέλω να σε βλέπω. Σε τόσο όμορφη που θέλω να σε βλέπω. Κύριε, λες, ζούμε το, ναι, ζούμε το στον αέρα. Στο πλάι, μ' αρέσει που μου δίνει και οδηγίες. Παιδιά, πού να πάω, στο πλάι ή ευθεία? Όπου και αν πάει, Χριστιανά μου, σε πανέμορφη.
Λοιπόν, αυτή ήταν η συνταγή μας, Χριστιανά μου. Ελπίζω στους τηλεθεατές μας να τους άρεσε και να τη φτιάξουν στο σπίτι τώρα για τα Χριστούγεννα. Δοκιμάστε το. Έτσι, ένα καφεδάκι τώρα το απόγευμα, ένα κομμάτι κέικ, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Πάρα πολύ ωραία. Γιώργη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Χριστιανά μου. Να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.